ή ακόμα και με την υγεία. Θα έχετε μια έμπνευση η οποία είναι σημαντική και η οποία μπορεί να βοηθήσει ακόμα και τα οικονομικά. Μόνο αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, αυτή την εβδομάδα, θα το ακούτε το λέω όλη την εβδομάδα, προσέχετε με τον σύντροφο ή του συνεργάτη, ακόμα και περιορίστε την πιθανότητα να έχετε ένα μικρό ατύχημα, είτε με μεταλλικά αντικείμενα ή ακόμα και με το αυτοκίνητο. Προσέχετε λοιπόν. Για τους Σκορπιούς μας σήμερα είναι η ιδανική ημέρα χαλάρωσης με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η Σελήνη είναι στα ψάρια. Αυτό σημαίνει ότι έρχεστε πιο κοντά στα παιδιά ή στον ερωτικό σύντροφο. Δεν είναι λίγα τα θέματα που έχετε. Έχετε ένα παρασκήνιο το οποίο κινείται. Ακόμα το έχουν. Το έχουν το παρασκήνιο μέχρι 9 Δεκέμβρη, αν θυμάμαι απ' έξω, που ο Άρης θα μπει στο Σκορπιό και εκεί θα έχουμε άλλα, θα σας λέω. Έχετε ένα παρασκήνιο ή ένα άγχος δικό σας ή εσείς τέλος πάντων κινείστε έτσι που θα πρέπει να προσέχετε. Ο Δίας τώρα ευνοεί εσάς που είστε γεννημένοι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Τώρα, αν είστε γεννημένοι γύρω στις 17, είναι μια περίεργη μέρα. Από τη μία θα έχετε μια γλυκιά συνάντηση ή θα θέλετε μια γλυκιά συνάντηση, η οποία για κάποιους λόγους ή θα ανατρέπεται ή δεν θα πηγαίνει τόσο καλά. Κάτι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται ανάμεσα σε κάτι γλυκό, το οποίο δεν είναι τόσο γλυκό. Θα φανεί ότι είναι λίγο πικρό. Γλυκόπικρο. Γλυκόπικρο, ακριβώς. Τα τοξοτάκια μας... Τι να σας πω, βλέπω τον Νοέμβρη του 2018 και σας ζηλεύω πραγματικά. Αλήθεια. Ναι, του 2018. Γιατί, να κάνω έτσι μια παρένθεση πάλι. Ο Δίας στο Σκορπιό δεν είναι στην ιδανική του θέση, δεν δίνει τόσα πολλά. Μπορεί να ευνοήσει κάποια οικονομικά να λυθούν και σε παγκόσμιο επίπεδο και γενικότερα. Και οικονομικά θέματα τώρα, τράπεζες τέτοια ή για κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν δίνει αυτή την ανάταση που δίνει η ευτυχία του Δία. Η ευτυχία του Δία θα φανεί από το τέλος του 2018 που θα περάσει στον Τοξότη, που εκεί είναι πια μέσα στο σπίτι του ο Δίας και αυτό θα μας δώσει μια ανάταση, θα χαρούμε πραγματικά. Ενώ τώρα λες εντάξει, ας πάρω το μέρισμα, ας πάρω τη σύνταξή μου, ας πάρω το μισό μου, αλλά έχω αυτά. Αργότερα τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ο Δίας θα μας δώσει πολύ χαρά. Για εσάς τους τοξότες λοιπόν, σας ζηλεύω για του χρόνου, αν και χωροσκόπο τοξότη, κάτι θα κάνει και εμένα. Αλλά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, έχετε κάτι πολύ σοβαρό να κάνετε αύριο, θα πρέπει να το σκεφτείτε, να πάρετε μια απόφαση σοβαρή. Ενώ θέματα που έχουν σχέση με φίλους ή γενικά με τα αγαπημένα πρόσωπα, μπορεί να έχετε μία διαφωνία στο τέλος της εβδομάδας, την οποία θα πρέπει να αποφύγετε. Σήμερα όμως η οικογένεια σας καλεί να μείνετε μαζί τους και να βρεθείτε με τα αγαπημένα πρόσωπα. Για τους εγώκερους είναι μέρα που πρόσωπα του περιβάλλοντος σας θα σας βοηθήσουν γενικότερα. Φίλοι θα σας βοηθήσουν. Αν είστε γεννημένοι γύρω στην πρωτοχρονιά, η κοινωνική σας ζωή ή γενικότερα τα θέματά σας επιλύονται, όμως ή των τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχετε πολύ. Πάει το γεγονός ότι και στα καλά σας να είσαστε, έχετε μία μελαγχολία, ιδιαίτερα αύριο. Κάτι που έχει σχέση με τη δουλειά, ενδεχομένως αύριο να μην πάει τόσο καλά, όμως ουσιαστικά θα προχωρήσει. Μάλιστα. Για τους υδροχώους μας είναι μια εκπληκτική μέρα για να επιλύσετε ένα θέμα οικονομικό, για να επιλύσετε ένα θέμα επαγγελματικό, το οποίο όσο πάει είναι και καλύτερο. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδος να είσαστε σε μια φάση δράσης, θέλετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα και μπορεί να είναι και λίγο εκνευριστικά, όμως τόσο η κοινωνική ζωή όσο και η επαγγελματική πηγαίνει αρκετά καλά, αρκεί να πηγαίνετε βήμα-βήμα και όχι με το αλεξίπτωτο. Τα ψαράκια μας του Μαρτίου τώρα αρχίζουν να είναι σε μια πάρα πολύ καλή φάση. Σήμερα είναι μοναδική μέρα για σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε υποθέσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Να αποδεχτείτε προσκλήσεις. Μόνο αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες πρέπει να προσέχετε και ιδιαίτερα αύριο ένα χαρτί, μια συζήτηση δεν θα πάρει τώρα δρόμο που θέλετε εσείς, ενώ ένα οικονομικό θέμα, κληρονομικό, φορολογικό ή ακόμα και ένα θέμα υγείας μπορεί να απασχολήσει κάποιον από τους δικούς σας. Εύχομαι μια καλή εβδομάδα. Στολίστε το σπίτι σας για να αλλάξετε διάθεση και εμείς εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν. Λιτσάκι μου γλυκό. Πολύ σοβαρά. Άκουσε με προσοχή. Πολύ. Εσύ ξέρεις τι είναι το γκόγκ? Όχι ακριβώς. Ξέρεις τι είναι το γκόγκ μπαθ? Όχι.
Κάτι υποψιάζομαι, αλλά δεν θέλω. Έχεις κάνει ποτέ ηχοθεραπεία? Όχι, μόνο όταν τα εγγόνια μου φωνάζουν, τότε...